Νέο επεισόδιο of the record από τις εγκαταστάσεις της MC Media. Στο μικρόφωνο ο Νικόλας Πέτρου Καπαρτής. Και σήμερα έχω τη χαρά να έχω μαζί μου ένα από τους πιο ταλαντούχους Κύπριους ηθοποιούς, τον κύριο Γιώργο Ζένιο. Κύριε Ζένιο μου, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Πώς είστε? Ευχαριστώ για την πρόσκληση, anyway. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε και ανταποκριθήκατε άμεσα, μάλιστα. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή. Από τα παιδικά μου χρόνια σας παρακολουθώ και γεμίζετε έτσι την καθημερινότητα μας. Έτσι με γεμίσατε την καθημερινότητα με πάρα πολλά όμορφες δουλειές. Ναι. Και νομίζω το κρατάτε ψηλά ακόμα. Προσπαθώ. Προσπαθώ να επιλέγω. Επιλέγω. Δεν... Προσπαθώ οι δουλειές που κάνω να αρέσει του κόσμου. Αυτό είναι το κύριο. Για μένα η αμοιβή αυτή είναι. Εντάξει, εκ των πραγμάτων η πορεία σας, επειδή νομίζω είναι και ο κόσμος ο κριτής, η πορεία σας ανταμείβει, ενώ προφανώς και οι δουλειές που κάνετε αρέσει του κόσμου για να είστε συνεχώς στο προσκήνιο εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και εκ των πραγμάτων σας κατάστηκε από τους θρύλους, θα έλεγα, της υποκριτικής στην Κύπρο, που μπορεί να μην είναι έτσι. Να... Έχουμε καταπληκτικούς ηθοποιούς εδώ. Ναι. Πολύ καλούς ηθοποιούς. Πάντα το λέω. Αλλά πρέπει να τους δοθεί μια ευκαιρία. Και δυστυχώς τώρα η τηλεόραση μας, όπως φτάσαμε σε αυτό το σημείο, είναι το χρήμα που κάνει την τηλεόραση, τον κινηματογράφο. Ναι, αλλά δεν ήταν πάντα που έκαμε το χρήμα. Πάντα. Πάντα. Ναι, γι' αυτό. Και αν είναι διαφοροποίηση. Αυτό, είναι, πόσες παραγωγές γίνονται τώρα. Ναι. Ενώ προηγουμένως κάθε σταθμός έκανε δύο παραγωγές, τρεις παραγωγές. Τώρα έχει σταθμό που δεν κάνει ούτε μία. Ναι, όμως το επίπεδο των παραγωγών είναι ανεβήκαση. Σε σχέση με πριν. Ενώ και σε επίπεδο budget και ποιότητα, ίσως. Ναι, βεβαίως ανέβηκε, διότι και τα μηχανήματα παίζουν ρόλο. Η εικόνα, ο ήχος, η υποκριτική. Στερούμε, εδώ στην Κύπρο, πάντα το λέω ότι στερούμε λίγο στους συγγραφείς. Ναι. Δεν έχουμε επαγγελματίες, σπουδασμένους συγγραφείς που να, όπως έχουν στην Ελλάδα, έχουν στην Αγγλία. Ο συγγραφέας σπουδάζει. Δεν είναι μια σπουδή, δεν είναι... Μου ήρθε μια ιδέα, κάθομαι γράφω. Ναι. Όμως έχουμε καλούς. Έχουμε καλούς, καλούτσικους, έχουμε. 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 Ξεχώρισε ο Γιώργος ο Τσάκας, ξεχώρισε ο Λόρης. Ο Λόρης, ο Γιωργίτσης που έκανε το. Ο Γιωργίδης, ναι, ο Γιωργίδης. Αυτή είναι που. Δεν... Με τον οποίο Φώτη συνεργαστήκατε σε αρκετές σειρές. Ο Φώτης, οι πρώτες του δουλειές, νομίζω η πρώτη του δουλειά, αν δεν έχω λάθος, ήταν συνεργάστηκε μαζί μου στο Δείξε μου το φίλο. Ναι, ναι, ναι. Που ήταν πολλά αγαπημένη. Ναι, μα είναι και πολύ καλό παιδί. Ναι, ναι, ναι. Τον είχαμε και εδώ, έτσι ήταν το πρώτο μας επεισόδιο. Πραγματικά. Μας έκανε ποδαρικό. Όχι, είναι πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί. Έχει φαντασία. Τώρα κάτι θα κάνουν, τους εύχομαι να έχει μεγαλύτερη επιτυχία από το camping. Αν και είχε και το camping επιτυχία, αλλά πάντα να προχωρούμε μπροστά. Ναι, ναι. Μα ο ίδιος όταν τον έφερα εδώ, είπε μου ότι η επόμενη του δουλειά θέλει να ξεπεράσει το camping. Οπότε ο καθένας νομίζω βάζει προσωπικούς στόχους για να ξεπεράσει τις προηγούμενες του δουλειές. Εντάξει, είναι και η Ιβάνα, η οποία... Για μένα, ξέρεις, μετράει ο άνθρωπος. Ναι.
πρώτα για μένα είναι ο άνθρωπος και μετά το επάγγελμά του. Σαν άνθρωπος είναι μάλαμα, είναι Λυσάφη. Πολύ χαμηλών τόνων παιδί, ποτέ δεν θα σε πικράνει. Δούλεψα πολλές φορές με τον Φώτη. Τι να πω. Εκτός από ότι είναι πολύ καλό παιδί. Και για να μην αφήσουμε κάποιον έξω, είναι και η Ιβάνα η οποία συνεργάζεται. Η Ιβάνα Δημητρίου, γι' αυτόν όλα της τα έργα που... Αρχίσαμε από το Άσπρα Μπαλόνια με τον Ανδρέα, τον Γεωργίο, που το σκηνοθετούσε. Μετά είχα μια μεγάλη επιτυχία εκεί, η αλήθεια είναι, και δεν το θεωρήσα σωστό να παίξω και στο δεύτερο, γιατί πρέπει να κάνεις μια αναποχή ο ηθοποιός μετά μια επιτυχία και μετά να μην σε βλέπει, μετά να κάνεις κάτι όχι τόσο επιτυχία. Λέω άστο, έκανε όσα έργα έκανε ο Ανδρέας της Βάνας, είχαν επιτυχία. Ναι. Το τατουάζ, το Μπρούσκο, λέξεις, που, τον Μπρούσκο. Το Μπρούσκο είχε τεράστια επιτυχία, πουλήθηκε σε πόσες χώρες. Ναι. Θέλω να πάμε μετά σε τούτα σιγά σιγά. Απλά θέλω έτσι να αρκέψουμε έτσι την σταδιοδρομία σας από πίσω. Ένας πάρω λίγα χρόνια πίσω, όχι πολλά. Γεννηθήκατε Λεμεσόν και... Γεννήθηκα Λεμεσόν. Και 7 ετών πήγατε Αγγλία. Πήγαμε, ο πατέρας μου μετανάστευσε στην Αγγλία, πήγαμε Αγγλία εκεί. Τέλειωσα το... Εκεί δεν έχει λύκειο, είναι κραμασκού. Το δημοτικό, μετά πάσω στο κράμα σκουλ. Τέλειωσα το κράμα σκουλ. Ο πατέρας μου με ήθελε να ακολουθήσω ιατρική. Και μου έλεγε, αν θέλεις να γίνεις ηθοποιός, να φύγεις από το σπίτι. Τέλος πάντων. Δεν ήθελε να το ακούει καν σαν όχι. Πρόξη. Ξέρεις, τότε δεν ήταν επάγγελμα. Πώς να το πω. Ήταν άλλη αντίληψη. Ναι, του κόσμου. Ναι. Του κόσμου. Με βοήθησε πολύ, πάρα πολύ ο αείμνηστος Φέδρος Στασίνος. Τότε έκανε. Στην Αγγλία ήταν μεγάλο ηθοποιός. Βγαίνει μια εφημερίδα, το Stage, το οποίο είναι όλο για καλλιτεχνικά. Και είχε δύο υποτροφίες για το για τη δραματική σχολή, το ΡΑΤΑ, και λέω του λέω, κύριε Στασίνο, μπορείς να βοηθήσεις, θέλω, διότι ο πατέρας μου δεν, τότε πρέπει να πληρώσεις για να πάει στη δραματική σχολή. Και πόσο μάλλον ο πατέρας σας που δεν ήθελε. Ο πατέρας μου ήταν χτίστης, είχε τρία παιδιά, δεν είναι. Μα ούτε ήθελε να πω ότι αντιλαμβάνομαι. Και δεν το ήθελε. Ναι. Ναι. Και δεν το ήθελε. Και λεφτά να είχε, δεν. Τέλος πάντων. Μου έδωσε ένα μονόλογο του Σέξπιρ. Το έμαθα. Πήγα, έδωσα εξετάσεις. Μετά 1,5 μήνα, 2 μήνες, μου τηλεφώνησε αυτός. Μου λέει, Γιώργο, πέρασες. Και έτσι άρχισε. Πήγα με υποτροφία. Ο πατέρας μου έβγαλε έξω. Με έβγαλε, όπως είπε. Σε έφερα εδώ μέσα να γίνεις άνθρωπος, ένας επιστήμονας. Πόσο χρόνο ήσασταν τότε? Ήμουνα, πόσο, 18. 18 χρόνια. Και τι έκαματε, πού έμεινατε? Πήγα στην αδερφή της, της μητέρας μου. Πέθανε τώρα. Για 6 εβδομάδες. Μετά ο πατέρας μου ήρθε. Σε άλλη πόλη που ήταν? Όχι, όχι, στο Λονδίνο. Okay. Περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά. Κοίταξε, είχε και αυτός, είχε δίκιο, γιατί ήταν ένας από τους πολύ λίγους πατεράδες για τα παιδιά του. Μας έδωσε τα πάντα, αλλά το όνειρό του ήταν να γίνεις γιατρός. Μα δεν μ' αρέσει. Μα τέλος πάντων, τελείωσα. Έτσι ήταν γίνο με τον φίλο σας, τον κύριο τον Βίχα. Μόνο που ο ίδιος αρχικά ήθελε να γίνει γιατρός και μετά... Και ο Κώστας, ο Δημητρίου, άρχισε στην Ελλάδα ιατρική και μετά έφυγε και πήγε Λονδίνο και έγινε ηθοποιός. Δεν ξέρω γιατί.
όσο σε εγνώρισα, αλλά εγώ πέρασα. Πέρασα και στο Πανεπιστήμιο για την ιατρική. Ξεκινήσατε δηλαδή, ενώ να σπουδάζετε, ή... Όχι. Καθόλου. Καθόλου. Ναι. Εγώ μπήκα στη δραματική σχολή. Ναι. Αλλά αυτό το επάγγελμα πιστεύω είναι και τύχη κάποτε. Τέλειωσα τη δραματική σχολή τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβρη με φωνάξανε να κάνω ένα θέατρο. Ρεπ. Πώς το λέτε εδώ. Πήγαμε Manchester, Birmingham, Liverpool. Αυτά, περιοδίες. Και καταλήξαμε στο Oxford Street. 14 μήνες θέατρο εκεί. Και ενώ ήμουνα στο θέατρο, πήρα και ένα ρόλο. Πάλι με βοήθησε ο Φέδρος Στασίνος στον Άγιο, The Saint, με τον Σάιμον Τέμπλα. Έτσι την ημέρα πήγαινα, έκανα γυρίσματα για το βράδυ. Τελείωσε αυτό. Μόλις τελείωσε αυτό, μου τηλεφωνάει η ατζέντα μου να πάω audition για ένα ρόλο που έκανε ο Σον Κόνερι τότε. Το Woman of Straw. Woman of Straw. Έθελε να αποφύγει από το. Πώς το λες. Που έκανε επιτυχία το Tabula 7. Και έκανε αυτό το έργο στη Μαγιόρκα. Και έκανα ένα μικρό ρόλο, τον Μπάρμαν. Με πήρανε στη Μαγιόρκα. Μετά γύρισα πίσω και άρχισα τηλεόραση πάλι. The Pill. Έκανα μια εγκλησική κωμωδία. Δηλαδή δεν σταμάτησα να δουλεύω, με λίγα λόγια. Απλά για να πούμε για τον κόσμο, διότι μπορεί να μας βλέπει και πολύ νεαρό κοσμός, ο Σον Κόνερι για την εποχή εκείνη ήταν, όπως μιλούμε τώρα, Λεονάρτο Ντικάπριο. Η Μπρατ Πιτ ήταν. Ήταν και ο James Bond. Ναι, είχατε και συνεργασίες με τον Ομάρ Σαρίφ και άλλους έτσι μεγάλους. Ναι, μεγάλα ονόματα της εποχής. Τον Ομάρ Σαρίφ ήρθα στην Κύπρο το 70, το 80 έφυγα. Άνοιξα και το καφέ Παρί, το ενοικίασα εδώ στη Λεμεσό. Έφυγα. Πήγα για να σπουδάσω τα παιδιά μου εκεί. Και έκανα 15 χρόνια. Έκανα μικρούς ρόλους στη τηλεόραση, αυτά, τραγούδι επίσης. Και μετά, πριν το 1994, μου τηλεφωνάει ο τζέντλμεν μου να πάω για ένα interview στη Βουλγαρία. Memories of Midnight. Έπαιζε ο Ομάρ Σαρίφ. Και πήγα. Α, δηλαδή παίζατε παράλληλα και Κύπρο, ενώ δεν ήταν... Όχι, έφυγα, έλειψα 15 χρόνια. Από το... Ήρθα το 70 και ναι, το 80. Ναι, επειδή θυμάμαι ότι το... ψάχνοντας, είδα ότι το 70 είχατε παίξει και στην πρώτη κυπριακή σειρά το... Κατοθιώτης Μαδαρής. Ναι, αυτό είναι που με κράτησε εδώ. Ναι. Αυτό είναι που με κράτησε εδώ. Και μετά ξαναφύγατε. Εν τω μεταξύ, έφευγα μία εβδομάδα... 10 μέρες, πήγαινα, έκανα κάτι εκεί και έρχομαι να πείσω. Γι' αυτό σας λέω παράλληλα. Ναι, παράλληλα, ναι. Έκανα κάτι βεβαίως. Ναι. Αλλά μου άρεσε η Κύπρος τότε. Η φιλοξενία. Θυμάμαι όταν κατέβηκα με το πλοίο στο Βαρόσι το 70. Δεν ήταν. Μιλάμε, σχεδόν γύρισα τον κόσμο, αλλά τέτοια πόλη είναι ωραία. Σύγχρονη. Λέω θα μείνω. Θα μείνω στην Κύπρο. Μου άρεσε η Κύπρος. Μου άρεσε η φιλοξενία. Υπήρχε μεγάλη φιλοξενία εδώ. Θυμάμαι όταν έπαιζα στο Παπαδημήτρη και πηγαίναμε σε περιοδεύον χωριά, ξέρω εγώ, τσακωνόντουσαν οι ντόπιοι εκεί του χωριού. Ποιος πρώτος θα μας κεράσει πρώτος. Και λέω, γιατί ο Εγγλέζος είναι κάπως κρύος άνθρωπος. Δεν είναι... Εντάξει, είναι και άλλα τα μεγέθη. Ναι, και άλλα τα μεγέθη. Ναι. Άστε το που τώρα είμαστε και εκριάναμε και εμείς λίγο. Τώρα όμως άλλαξε. Μετά την εισβολή. Όχι, εγώ πρόσεξα ότι. Γιατί τότε είχα το καφέ Παρί στο πραξικόπημα και στην εισβολή. Μετά την εισβολή άλλαξε τελείως ο κόσμος.
τέλειος από την στην, στον ουρανό. Στην, για να πάμε, να, απλά για, γιατί μου το συναφέρατε, στην εισβολή σας ήταν Κύπρο. Είμαι Κύπρο, βεβαίως. Τι θυμάστε που γίνονται τις ημέρες που ξέσπασε η τουρκική εισβολή? Εκεί στο καφέ Παρί υπήρχε ένας πλάτανος. Μετά εγώ τον έκοψα. Γιατί, ξέρεις, οι ρίζες του πλατανού δεν πάνε έτσι, πάνε έτσι. Ναι. Και πήγε μέσα και μου σήκωσε τα πλακάκια κοντά στο τόσο πάνω. Και μου λέει ο πατέρας μου, πρέπει να τον κόψουμε. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Προσπαθώ να μην τα θυμηθώ, γιατί γίνανε τρομερά πράγματα εκεί στο... Αυτός ο πλάτανος είδε πάρα πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Είναι προτιμότερο να... Τώρα μου τα θύμισες. Δεν θέλω να τα θυμάμαι. Αξιόλογο να μην... Αφού σας... απλά ο λόγος που σας... που σας ρώτησα είναι διότι γενικότερα... Είδα παιδιά να κακοποιούνται, είδα να πυροβολούνται και όταν... Εγώ ήμουν της Αγγλίας, δεν είχα ούτε ταυτότητα τότε. Ούτε... Μιλάτε για το πραξικόπημα ή στην εισβολή? Στο πραξικόπημα. Λέω γιατί αυτόν το παιδί του κάνατε... Και επειδή τους ρωτούσα συνέχεια, με χτυπήσανε εδώ, μου σπάσανε δύο παιδιά, τέλος πάντων. Ναι. Κράτουσαν όπλα? Ναι. Είχε και μικρούς, μιλάμε για 16 χρονών, 17 χρονών. Δεν ήταν... Ας μην τα θυμόμαστε αυτά. Ξέρεις, εγώ κρατώ πάντα τις καλές αναμνήσεις από την Κύπρο. Ακόμα μου αρέσει η Κύπρος. Είμαι, δεν ξέρω, είμαι σαδιστής. Μου αρέσει. Μου αρέσει. Δεν ήλπιζα ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί όταν ήρθε ήταν χρυσάφι η Κύπρος. Και μετά πιστεύω μόνοι μας τα χαλάσαμε. Δεν ξέρω, ακόμα διαβάζω για την ιστορία της Κύπρου. Ή πάντα κάποιοι θέλαν να μας τα χαλάσουν και εμείς τους δίναμε, τους ανοίγαμε την πόρτα. Ναι, αυτό είναι. Είμαστε τόσο βλάκες που καταστρέψαμε ένα νησί που ήταν, τώρα θα ήταν παράδεισος. Ο λόγος πολιτικά, δεν ενδιαφέρθηκα ποτέ πολιτικά, γιατί δεν έζησα εδώ. Από το 50 που έφυγα, δεν έζησα. Ναι, όμως, οι περισσότεροι Κύπροι δεν απόκτησαν το πολιτικό τους αποτύπωμα λόγω και τούν το γεγονότο που μου περιγράφεται. Ναι, ο καθένας έχει την άποψη. Και εγώ έχω μια άποψη. Τώρα διαμορφώθηκε μια άποψη στο μυαλό μου που λέω γιατί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και όλα, όπως τα βλέπετε, όλα αρχίζουν από το χρήμα. Το χρήμα κατάστρεψε τον κόσμο και καταστρέφει ακόμα τον κόσμο. Τα βλέπουμε τώρα. Όπως και να έχει, επειδή βλέπω ότι σας στεναχωρεί και δεν ήρθαμε εδώ για να σας στεναχωρήσουμε. Όχι, δεν... Νομίζω να αλλάξουμε λίγο, έτσι, να πάμε λίγο, να πάμε από εκεί που μείναμε. Είχατε αυτές τις μεγάλες συνεργασίες που είπαμε με τον Σον Κόνερι, ο Μαρ Σαρίφ. Νιώθατε στάρ τότε όταν είχατε αυτές τις συνεργασίες? Όχι, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι, ο Μάικλ Κέιν, ο Μαρ Σαρίφ, γνώρισα πάρα πάρα πολλούς, τον Άντονι Κουίν, τον Σον Κόνερι, αυτοί δεν ήταν στάρ. Ήταν οι πιο απλοί άνθρωποι και είναι αυτό που με ξενίζει κάποτε εδώ, στην Κύπρο.
στην Κύπρο, ένας νεαρός κάνει μια σειρά και καβαλάει το καλάμι. Και λέω γιατί. Γιατί. Αυτοί οι άνθρωποι, έχω φωτογραφίες με τον Ομά Σαρή που καθόμαστε στα σκαλιά εκεί του γυρίσματος, μιλούσαμε. Απλός άνθρωπος. Μετά τηλεφωνιόμαστε που τελειώσαμε, κρατήσαμε μια επαφή. Ο Σον Κόνερι, θυμάμαι, στη Μαγιόρκα που πήγαμε σε έναν, σαν το Παζαράκι ήταν. Και είναι ένα νησί, το οποίο δεν έχει τόσο κόσμο. Μαθεύτηκε ότι γυρίζουμε το έργο, κάθε μέρα μαζευόταν ο κόσμος. Και πήγαμε με τον Σον Κόνερι σε αυτόν το Παζαράκι. Αρχίσανε, όταν μου μιλούσαν εμένα, δεν του δίνα σημασία. Λέω, κύριε, λέει σου. Δεν μπορεί να γίνεται. Δεν είχε το τουπέι. Τα φαλακρός εδώ. Ούτε πως ήταν ο Σον Κόνερι. Και του λέω, ρε, why did you put your toupee on? Ήταν απλοί άνθρωποι. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο απλοί ήταν. Ναι, όμως μπορεί να έχει να κάνει και με τις γενιές. Δηλαδή η αντίστοιχη στάρ σήμερα μπορεί να είναι έτσι όπως περιγράφεται, που καβαλούν το καλάμι όπως. Μα γιατί, γιατί. Δεν ξέρω, ίσως να αλλάξει ο κόσμος. Εγώ προσωπικά κάνω μια σειρά και φέρνουν νέους ανθρώπους που τώρα τελειώσαν την δραματική σχολή. Εγώ νιώθω, μπορεί να νιώθω, το καταλαβαίνω, νιώθω λίγο άβολα, διότι αυτός είναι παλιός. Προσπαθώ μόνο μιας να τους αγκαλιάσω, να τους κάνω φίλους μου, να τους βοηθήσω όσο μπορώ. Και μέσα στο κύκλο μας πιστεύω είμαι αγαπητός. Γιατί βοήθησε πάρα πολλούς και το λένε κάποτε. Το λένε κάποτε. Και άνθρωποι που δουλέψαμε μαζί δεν είχαν πάει σε δραματική σχολή και τους βλέπω και χαίρομαι τώρα. Ο Κασκαούνιας, που τον λατρεύω. Θυμάμαι στο Βουράτη Γειτόνι. Το παιδί δεν είχε πάει δραματική σχολή, αλλά προσπαθούσε, ρωτούσε, έβλεπε, μάθαινε. Έρχεται και με ρωτούσε. Έτσι να το κάνουμε, Σοφοκλή μου, έτσι είναι το σωστό. Αυτά καλαμπουρίζαμε μαζί. Δηλαδή ήμουν ένας από αυτούς. Δηλαδή δεν πήγα εκεί, εγώ έκανα. Όχι. Και αυτό είναι λάθος. Και εδώ, όπως είπα και σε πολλούς νέους ηθοποιούς, πάντα να σκέφτεσαι ότι είναι ο κόσμος που μας πληρώνει. Πρέπει να είμαστε ωραίοι με τον κόσμο, να είμαστε απλοί άνθρωποι. Ναι. Έχει κάποιον από τους νέους που ξεχωρίζεται? Καλούς ηθοποιούς. Εγώ ξεχώρισα τον Κασκαούνια. Τον. Εντάξει, ο Κασκαούνιας είναι στους νέους ηθοποιούς πλέον. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει μια τεράστια πορεία και ο ίδιος πλέον. Όχι, μωρέ. Απλά στα δικά σας μάτια μπορεί να είναι ακόμα το παιδί που είχατε. Ναι, πάντα το βλέπω μικρό. Να προχτές είδα το γιο του, τον Αντρέα, ο οποίος έπαιζε μαζί μας όταν ήταν 10 χρονών. Του λέω, μου λέει, ποιος είσαι, του λέω. Ήτανε στο κρου που γυρίζουμε το Φαμακούστα. Σπούδασε αυτή τη δουλειά. Ο Στέφανος Μιχαήλ προχώρησε. Του έδωσε την ευκαιρία. Ο Στέφανος Μιχαήλ νομίζω θα είναι και στο Φαμακούστα. Θα είναι. Ναι, είναι στο Φαμακούστα. Είναι από τους Κυπραίους που παίζει και μεγαλούτσικο ρόλο στο Φαμακούστα, γιατί οι περισσότεροι Κύπροι, εκτός από μένα και τον Ανδρέα, είναι μικρούς ρόλους, που είναι Έλληνες που παίζουν, αλλά παίζουν και οι Κύπροι. Ναι, θα πάμε... Έχουμε καλούς. Θα πάμε και μετά στο Φαμακούστα για να πούμε έτσι λίγα πράγματα. Θέλω να πάμε έτσι, μετά ήρθατε στην Κύπρο, είπαμε ότι παίξατε στην πρώτη κυπριακή σειρά που προβλήθηκε στην Ελλάδα, γιατί ήμασταν μπροστά από την Ελλάδα. Τότε ναι, αφού κάναμε παιδικά και στέλναμε στην Ελλάδα.
Το... Ποιος να μας το ελάλει ότι θα το κάνουμε μπροστά από την Ελλάδα και μετά να κάνουμε το αντίστροφο. Τώρα η Ελλάδα προχώρησε πολύ. Ναι. Προχώρησε πολύ. Αν και έχουμε και εμείς τις παραγωγές μας που είναι... Έχουμε και εμείς καλές παραγωγές. Και είπατε μου ότι επιστρέψατε στην Κύπρο και έκαματε και μια αποχή, επίατε με τα... 15 χρόνια έκανα μια αποχή που τότε λέω ήταν η δεύτερη φορά ευκαιρία που μου έδωσε ο Θεός και πάλι ήθελα να έρθω πίσω στην Κύπρο. Σκεφτήκατε, βάλατε ένα αυτό σας ποτέ στη διαδικασία να σκεφτεί ότι αν εμένατε Αγγλία μπορεί να ήταν ένας star διεθνούς φήμης? Αυτά τα star εμένα δεν μ' αρέσουν. Ηθοποιός διεθνούς, δηλαδή αναγνωρίσιμος. Δεν θα ήμουν Αγγλία πρώτα απ' όλα. Ναι. Δεν θα ήμουν Αγγλία γιατί τότε μια ευκαιρία που πριν έρθω στην Κύπρο που γνώρισα τον Τέλη Σαβάλας. Και τον πήγα, πέρανα και σπίτι μου, του αρέσανε τα γεμιστά. Και μου λέει, θα σου κόψω το εισιτήριο να έρθεις μαζί μου στη... Μα πού λέω το να πάω. Στο... Να πάει στο Χόλιγου, στη Αμερική. Η μάνα μου, πού να χάσει το γιο της. Άτε, του λέω, δεν... Μου έκοψε το εισιτήριο και δεν πήγα. Το μετανιώνετε? Δεν μπορώ να πω ότι το μετανιώνω, δεν μπορώ ότι δεν το μετανιώνω. Ναι και όχι. Ναι, αν το δεν θα είχα τα παιδιά που έχω τώρα. Το μετανιώνω γιατί τότε μπορούσα να προχωρήσω την καριέρα μου και να προσφέρω στα παιδιά που, όχι σε αυτά, αυτά που θα έκανα, πολύ περισσότερα. Αλλά όχι, δεν το μετανιώνω. Νομίζω αντιλαμβάνουμε και τους και ο λόγος πως το θέτετε. Απόλυτα. Γιατί να το μετανιώσετε και γιατί όχι. Τότε να πούμε ότι επειδή ήταν, και το, ήταν μόνο το κρατικό καναλί, ο κόσμος στην Κύπρο σας γνώριζε όλους και νομίζω... Ναι, τότε, τότε η τηλεόραση ήταν δύο φορές η εβδομάδα. Ναι. Όταν έγινε, έκαναν αιτήσει στο ΘΟΚ, ήμουν ένας από τους πρώτους που προσλήφθηκε στο ΘΟΚ. Ναι. Αλλά αρχίσαμε τον Αγαμέμνον, θυμάμαι, κάτι και αυτός που σκηνοθετούσε, Έλληνας ήταν, ήθελε κάθε φορά που τελειώναμε να τον παίρνα στην Αγλαντζά. Είχε μία γκόμενα εκεί. Ναι. Εγώ ζούσα λέμε σου το μεταξύ και θυμάμαι που μου λέει έβρεχε και μου τηλεφωνά η γυναίκα μου, είχα κάνει το πρώτο μου παιδί, ήταν άλλο πως 2 χρονών 1,5, μου τηλεφωνά η γυναίκα μου ότι έπεσε από το τραπέζι και έσπασε το, αλλά μην μαραζώνεις, δεν έχει τίποτε, το ράψε 2 ραφές. Αυτές, εγώ ανησυχούσα και μόλις τέλειωσε η πρόβα έφυγα. Θέλαμε ζω. Ναι. Την άλλη μέρα μου λέει γιατί δεν με περίμενες. Του λέω έτσι και έτσι. Βγαίνω στη σκηνή, δεν ξέρεις τα λόγια σου. Βρήκα, έχει τώρα 6 εβδομάδες, ξέρω τα λόγια. Τώρα δεν τα ξέρω τα λόγια. Είπε το μία μέρα, 2 μέρες, την τρίτη μέρα του λέω κύριε ξαναβείς κάτι. Δεν σου επιτρέπω να ξαναβείς αυτό το πράγμα. Θα σε χτυπήσω, του λέω. Εγώ δεν είμαι Κυπρέος της Κύπρου, είμαι της Αγγλίας. Δεν με πίστεψε και το χτύπησα. Έφυγα. Μετά επενέβησαν διάφοροι μέχρι υπουργοί να πάνε να τελειώσουν την παράσταση. Έκανα την παράσταση, τους λέω δεν θέλω να μείνω εδώ μέσα. Αρχίζανε πολιτικά ο ένας εδώ. Εγώ δεν γάιζα από πολιτικά. Πολιτικά εκεί. Ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι έτσι. Εννοείται ότι υπήρχε έντονη πολιτική παρεμβάση στο ΘΟΚ. Αστιεύεσαι. Εγώ... Αστιεύεσαι. Όχι, απλά εντάξει. Ρωτώ για να το διευκρινίσουμε. Πολιτικά είναι. Και μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι άμα φύγει αυτόν το μέσον, θα προχωρήσουμε.
γιατί μπορεί να αξίζεις και ο άλλος να μην αξίζει, αλλά αυτός είναι γιος του τάδε. Αυτά εγώ τα λέω πάντα. Αν αξίζεις, να κάνεις αυτή τη δουλειά. Αν δεν αξίζεις, να πάρουμε άλλο. Αλλά εδώ είναι ο φίλος του φίλου. Λυπάμαι γι' αυτό. Θεωρείτε ότι γενικότερα αυτή η νοοτροπία μας κρατά πίσω? Ή αυτή η νοοτροπία μας κρατά πίσω? Ναι. 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 Γιατί εντάξει, τούτο και μόνο στο δικό σας χώρο, σε όλους τους τομείς. Σε όλους τους τομείς που υπάρχει, δυστυχώς. Όλους. Έχει κάποια έτσι ιδιαίτερη ιστορία που θυμάστε χαρακτηριστικά, είτε που την Αγγλία, είτε στα πρώτα χρόνια στην Κύπρο, έτσι είτε αστεία, είτε περίπου που σας έχει μείνει, είτε κατά τα γυρίσματα ή εν ξέρω εγώ με τον κόσμο? Κοίταξε. Κάτι σας έρχεται. Ποτέ μου δεν... πάντα τολμώ με το επάγγελμα μου εγώ, αλλά σε αυτό το έργο που έκανα, το «Βουράτε γειτόνι», είναι η μόνη φορά που φοβήθηκα τόσο πολύ που όταν ήμουν πάνω στο 85 μέτρα και με δίσανε πάνω. Βεβαίως εσείς δεν βλέπατε τα σχοινιά. Ναι, ναι. Φιά στο μοντάζ. Και όταν έκανα έτσι κάτω και είδα την κοπέλα που μας έντυνε τόση, εκεί μου φύγε λίγο. Είναι... Εντάξει, εν και άλλοι, νομίζω η... Είναι κι άλλος τρόπος, διότι άλλον να το κάνετε στα 20 σας, ναι, και άλλον τώρα, ναι, ενώ... Δεν ήταν μόνο τούτο. Είναι, ξέρεις, στην Αγγλία έχουν stuntmen. Ναι, ναι, ναι. Εδώ δεν έχουν. Ήταν, κοίταξε, περνώ τόσο ωραία με όλα τα συνέργεια εγώ. Γι' αυτόν επιμένω με τους ηθοποιούς, ρε παιδιά, οι νέοι, ειδικά οι νέοι, οι παλιοί ήταν πάντα διαβασμένοι στην ώρα τους. Διαβάζεται, ρε, κρίμανο αυτός ο άνθρωπος, βαστά για αυτόν το πόσες ώρες. Ο κάμεραμαν, και εμείς παίρνουμε τα διπλάσια που παίρνουν αυτοί, τριπλάσια κάποτε. Είναι κρίμα, εγώ τους τα λέω, τραβάς με, το, με τους κάμερα, με το ηχολήπτες, με... αφού είναι φίλοι μας όλοι, είναι ένα γκρουπ. Και αυτός θα σε βοηθήσει και εσύ θα βοηθήσεις. Αλλά κοιτάζω ότι οι περισσότεροι, η νεολαία, ειδικά η νεολαία, θα αργήσει να έρθει στο γύρισμα. Όχι όλοι, δεν λέω, δεν είναι όλοι, αλλά οι περισσότεροι. Και όταν έρθουν, του λέω, με κάποιο όνομα και μη χωριό, του λέω, φίλε, εγώ έρχομαι από τη Λέμεσο. Θέλω μία ώρα να έρθω και είμαι 20 λεπτά, μισή ώρα πιο νωρίς εδώ. Εσένα το σπίτι σου είναι 2 χιλιόμετρα. Και αρχίζουμε 9 και είναι 9 και 20 τώρα. Κοιμήθηκα. Νέος, τι να του πεις. Εντάξει, το ίδιο ισχύει και για το δικό μας τον τομέα, για τους δημοσιογράφους, ότι πρέπει να έχεις έτσι καλή συνεργασία και με τους κάμεραμαν και με τους μοτέρ. Ενώ υπάρχει έτσι μια συσχέτιση σε τούτον, και ότι και εκείνη είναι η ομάδα σου. Είναι άνθρωποι και εκείνοι όπως εσύ, και είσαι μια ομάδα, τρως μαζί τους το μεσημέρι. Τις περισσότερες ώρες, αντί να είσαι με την οικογένεια σου, είσαι με αυτούς. Δηλαδή είναι η οικογένεια σου. Ναι, και αν δεν δείχνεις σεβασμό σε εκείνους τους ανθρώπους που είσαι όλη μέρα μαζί τους, σε ποιον να δείξεις όλες τις ημέρες? Διότι εντάξει, και εντάξει, το πράγμα είναι έτσι, συζητάμε το με πάρα πολλούς καλεσμένους, ότι στο τέλος της ημέρας, συζητάμε το και με τον Κούλη τον Νικολάο, στο τέλος της ημέρας δεν παίζει κανένα ρόλο ό,τι και αν έκαμε στη ζωή σου, αν δεν είσαι άνθρωπο και αν δεν είσαι εντάξει με τους... Όχι, ο Κούλης είναι, θα σου πω, ο Κούλης, επειδή τον έζησε από τον καιρό που άρχισε το επάγγελμα, που τέλειωσε τη σχολή του, μια οικογένεια, 10 παιδιά. Ναι, ναι, τα ξέρω. Κατάλαβες. Είναι άνθρωπος. Δεν είναι
πάντα στην ώρα του. Είναι άνθρωπος. Εγώ το λέω. Μπορεί να τον πίκρανα πολλές φορές, μπορεί να με πίκρανα. Στο επάγγελμα έτσι είναι. Υπάρχουν αυτά. Δεν θυμάμαι γιατί. Ναι. Αυτά υπάρχουν. Όπως και ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας μεγάλο, το γιαγιά του τον μεγάλωσε, σπούδασε το παιδί, πάλεψε, παλεύει και ειδικά αυτή τη δουλειά που κάνει τώρα το Παμαγούστα είναι, δίνει τα ρέστα του. Πραγματικά. Και εγώ χαίρομαι που κάποτε δεν γίνεται ιδιότροπος και πρέπει να γίνεις ιδιότροπος. Αναφερθήκατε και πριν στη σκηνή της ταινίας. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά και άλλες περιπτώσεις που ο Γιώργος Ζένιος έτσι έθεσε τον εαυτό του έτσι λίγο σε κίνδυνο για χάρη της σκηνής. Για παράδειγμα, στο Βουράτε γειτόνι θυμάμαι χαρακτηριστικά που έβαλε φωτιά, νομίζω ήταν ο Κασκαούνιας, νομίζω ο Αρτεμάκης, στα λεφτά του Γιώργου του Ζένιου, του Ρίκου. Ναι. Εντάξει. Τι ήταν πραγματική σκηνή, ενώ έτσι ήταν εφέ. Ήταν πραγματικά, αλλά φορήσα δύο παντελόνια. Ναι. Εκτός το παν μου, δύο παντελόνια. Έβαλα το πουκάμισο μέσα. Λέω, όταν γύρω, τους λέει ο σκηνοθέτης να γύρετε λίγο. Για να μην περάσει. Μα δεν μπορείς. Άτε, έκαψες. Του λέω, γύρτε ρε. Γύρτε. Μετά, όταν ανάψαν το σπίρτο και άρχισε, ένιωσα ότι ήμουν βρεγμένος πρώτον, το δέρμα μου, και μετά πέρασε από μέσα. Και φώναζα εγώ, ρε παιδιά, καίγομαι, καύκομαι, κάμω. Αυτοί νομίζαν ότι έπεσα. Αυτοί νομίζαν ότι έπεσα. Και μετά, δεν θυμάμαι ποιος ήρθε, μου τράβησε το παντελόνι έτσι και το έβγαλε. Ξυπέτσισε αυτά, ξέρω εγώ. Εντάξει, κάναμε τη σκηνή. Γιατί? Ναι, σιγά. Τι κάνουμε? Εντάξει, έχει πολλά τέτοια νομίζω που. Μα έχει, κοιτάξει. Ναι. Βεβαίως υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά φκαίνουν. Φκαίνουν αληθινά. Δηλαδή, όταν θυμάμαι με τον Μακαρίτη τον Κάτω, τον Ξύστρα, ή και την Πέπα. Πιάνε με τσιγουά. Τις λέω, ρε, αλκυστή, αφού δεν νιώθω, ρε, πιάστο. Μα να μέσα σε πονέσω, ρε, ήταν χρήσιος άνθρωπος, να μέσα σε πονέσω, ο Κάτσος. Επειδή ξέρεις, ήταν γερός, ήταν λόγκαξης. Διά μου, λέω του, ρε, λίγο πιο δυνατά, ένα νόσο τουλάχιστον. Μια ημέρα και μου, δυνατά, ένα κάμαμε τη σκηνή όλη μέρα. Πία που θα μιλήσει κάτω. Τούτα υπάρχουν. Θεωρείτε ότι ο κόσμος καταλάβει το όταν δεν είναι πραγματική μια σκηνή, ενώ ότι δηλαδή το χαστούκι δεν είναι χαστούκι, ας πούμε. Γι' αυτό έχετε και την απαίτηση, ενώ αντιλαμβάνεται το ψέμα εισαγωγικά ο κόσμος. Βεβαίως το αντιλαμβάνεται. Τώρα άσχο να σου κάνω έτσι και να ακουστεί. Κι άλλο άσχο δώσω τον μπάτσο. Ναι. Λέω, δώσω, αλλά στη δραματική σχολή έμαθα πώς να δίνουμε μπάτσους. Δηλαδή δεν είναι αυτό να πιάσει το τύμπανο σου και αυτά. Είναι ναι. Τούτο το... Να ακουστεί, αλλά να μην πονήσει. Όχι, να μην πονέσει. Πονήσει λίγο. Ναι, σε σχέση με το χαστούκι που μου περιγράψατε πριν. Όχι το. Εδώ στο που κάνω το Φωμακούστα, βαστώ τη φωτογραφία της γυναίκας μου που πέθανε. Τώρα, ας πούμε, είμαι 85 χρονών στο έργο και μετά με δείχνει 35, 50, 40. Και μου λέει ο Ανδρέας, θέλω εδώ, επειδή θα κάνω flashback, που βλέπεις την... Λέω της εγγονής μου, κοίταξε πόσο όμορφη ήταν η Δάφνη μου, θέλω εδώ να κυλήσει ένα δάκρυ. Απλώς ζήτησα λίγη ώρα να μπω στον χαρακτήρα. Και όταν του έκανα έτσι, άρχισε. Κύλησε το δάκρυ. Πρέπει να το νιώσεις.
όταν δεν κλέψεις. Έχουμε σκηνή που πάμε στο Βαρόσι μετά την... Είναι ένα καταπληκτικό σενάριο. Πάμε στο σπίτι. Ποιος είναι ο ρόλος που να υποδηθείτε, ο ρόλος σας που θα έχετε στο... Είμαι ο παππούς. Είναι αυτός που δημιούργησε τη φάρμα, που έχει και αγνοούμενο εγγονό. Είναι αυτό. Α, γι' αυτό λέτε για flashback. Ναι. Γιατί γνωρίζω ότι θα γίνονται παράλληλες αναφορές. Όλα τα flashback. Εγώ τα λέω. Όταν λέω για, στην εικονή μου και τις διηγούμε. Α, okay. Ξέρεις, εμείς θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που βγάλαμε το πρώτο μαστηρί κάνει flashback. Και με βλέπεις... Α, είσαστε ο αφηγητής στην ουσία. Όχι, δεν είμαι αφηγητής. Όχι, sorry. Ξεκινά όλα τα flashback από εσάς, έτσι είναι το concept. Ναι, ναι. Όλα τα close-up είναι μια ιστορία. Θυμάμαι στο πραξικόπημα όταν πήγα να πολεμήσω, τουκ. Θυμάμαι στην εισβολή. Θυμάμαι τη φάρμα που σπούδαζε ο πατέρας σου και αρμέγαμε τις αγγελάδες μόνοι μας και ερχόταν ο πατέρας σου από το Λονδίνο που σπούδαζε και μας βοηθούσε. Δηλαδή, όλα αυτά πάει flashback. Κατανοητό. Να μην πούμε άλλες λεπτομέρειες, να σκοψεί το βούργο κουλής ο Νικολάου. Γιατί είχατε άλλη φορά που είχα δαμε, εντάξει, δεν ήθελε να πούμε σε λεπτομέρειες. Αλλά σου λέω, ναι. Είναι έναν... θα έχει τεράστια επιτυχία, είναι ένα καταπληκτικό κείμενο. Αυτό που σου είπα δεν είναι τίποτα. Αυτό που σου είπα δεν είναι τίποτα. Και νομίζω γίνονται προσπάθειες να βγει στο Netflix. Ναι, είναι για το Netflix, γιατί οι κάμερες οι οποίες αγοράσανε, δύο κάμερες με τους φωτιές... Δηλαδή θα παίζει παράλληλα απευθείας... Δεν ξέρω. Είναι πάνω από μισό εκατομμύριο. Οι κάμερες, δύο κάμερες μόνο. Δηλαδή... Μιλούμε για την πιο ακριβή παραγωγή που έγινε ποτέ στην Κύπρο. Εντάξει, είναι και για την Ελλάδα, αλλά στην Κύπρο. Ναι, είναι η πιο ακριβή παραγωγή. Που έγινε ποτέ στην Κύπρο. Ναι, ποτέ στην Κύπρο. Έκανε και ο Τσάκα στο Άγιο Παΐσιο, που του δώσε 3 εκατομμύρια την πρώτη φορά. Ναι. Το Άγιον Όρος. Τώρα του δώσε άλλα 3, κάνει άλλα, αλλά δεν το κάνει εδώ. Ναι. Κάνει το εκεί. Ναι. Αλλά στην Κύπρο, σωστά λες, είναι η πιο ακριβή παραγωγή. Και η πιο προσεγμένη παραγωγή. Τι εννοείται? Προσεγμένη στο γύρισμα, στη σκηνοθεσία. Ο Ανδρέας κάνει καταπληκτική δουλειά. Καταπληκτική. Έχω την εντύπωση ότι του έχετε μεγάλη αδυναμία. Το ξέρω από μικρό. Ξέρω πως σε μεγάλωσε. Μετά γνώρισα τον πατέρα του στο Βουράδι Κιτώνη. Έκανε ένα κομπάρσο, αλλά μιλούσε. Τον κομπάρσο, θυμάστε? Θυμάσαι που εγώ άρχισα το Ζάρι. Βεβαίως. Είχε δύο, ναι. Ο Δυναμό και ο άλλος. Επειδή έτυχε, έβλεπα το πρόσφατα του τον που μου λέτε, όχι ο Κούλης ο Κελής, ήταν μαζί ο Κούλης, ήταν ο Μαφίας. Ναι, ήταν ο Δυναμό και ακόμα. Και ακόμα και. Ναι. Κοινός που νομίζω πήρε και τον αστυνόμο τον κάτω στο σπίτι του για να μην είναι συνάξει Ζάρκα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Έτσι. Ο Παύλος, ο Μακαρίτης. Πέθανε πόσα, 5 χρόνια τώρα. Ήταν ψαράς στο επάγγελμα του. Αλλά ήταν ο πατέρας του. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Εκείνος. Ναι, του έχω αδυναμία, γιατί είναι όπως το γιο μου, τον μεγάλωσα. Θυμάμαι που του είπα, ρε Άντρεα, άνοιξε τα φτερά σου, φύγε από την Κύπρο, ρε. Και άνοιξε, πήγε Ελλάδα, άρχισε να κάνει παραγωγές και του εύχομαι πράγματι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να φύγει, να πάει πιο μακριά. Γιατί μπορεί να το κάνει. Θέλω να επανέλθουμε έτσι για λίγο για το Σοβουράτε Γειτόνι. Είχατε έτσι, είχε μια τεράστια επιτυχία η σειρά. Είχε. Και ο κόσμος ταυτίστηκε και με τους χαρακτήρες και με τις ατάκες. Δηλαδή, ναι. Δεν ξέρω πόσες φορές ακούσατε την φράση «έχει γούσπος το Μίτσερο».
Μπορεί να ακούσατε παραπάνω φορές η φράση που λέξει καλημέρα στη ζωή σας. Ακούς πως το Μητσερόν, όχι μόνο τούτο, αλλά και το τσιγκουνιό. Ναι, ναι, ναι. Και τους λέω, ρε παιδιά, μακάρι ένα, έστω 5% να μου λέει, έτσι τσιγκούνεις όταν είχα το καφέ Παρί. Όταν είχα το καφέ Παρί. Θα ήμουν εκατομμυριούχος. Δηλαδή, ήσασταν σπάταλος στη ζωή σας. Ναι, πολύ. Και το μετανιώνετε που... Όχι. 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 Όχι, να σου πω γιατί. Πριν 14 χρόνια, ενώ γύριζα ένα έργο για το ΡΙΚ, έπαθα να κουπί. Ναι, το γνωρίζω. Και όταν ήρθα πίσω μετά από 7 μέρες, εγώ νόμιζα ότι λιποθύμησα και ήταν ο Βίχας απέναντι, του λέω, τελειώσατε η σκηνή. Και σηκώθηκα πάνω, ήρθε ο γιατρός μου, λέει, πού πας. Του λέω, να βάλω να τελειώσουμε τη σκηνή, λέω, το λιποθύμησα, φέραμε ένα νοσοκομείο να πληρώσουμε πρόστιμο στο ΡΙΚ. Και μου λέει, τώρα σου βγάλα τον αναπνευστήρα, είναι η 7η ημέρα. Λέω του, γιατί? Μου λέει, έπαθες ένα κουπί. Και όταν είδαν τα χάπια που έπινα, γιατί τότε είχα ζάχαρο, αυτό το χάπι ποιος σου το έδωσε, μου λέει. Ο τάδε γιατρό του, του λέω. Αυτό είναι το χάπι που προκάλεσε τη ζημιά. Έδωσα σου διουρητικό, 10 μιλιμάτρα, και το πίνες το βράδυ. Του λέω, ναι, και δεν προλάβει να πίνω στη τουαλέτσα. Αυτό έριξε το κάλιο σου στο μισό. Και πάθησε να κοπεί. Και ο γιατρός του πας το χορήγησε, ήταν που... Ναι, υπάρχει ακόμα, δεν θέλω να το... Όχι, δεν θέλω να πούμε όνομα, ενώ ήταν που σας είπε. Όταν του τηλεφώνησε ο Νικολαίδης, μετά αυτός που πήρε τη θέση του Ζαμπάρτα που πέθανε, του λέει, δεν έχω έτσι ασθενή. Διότι το προηγούμενο βράδυ που το έπαθα, όταν το έπαθα, το βράδυ είναι εκείνο, το ΡΙΚ έβαλε μια τρανταχτή μουσική, έφυγε ο Ζένιος. Και αυτός τα έσβησε όλα από το κομπιούτερ, τα πάντα. Αφού πήγα, είχα μάρτυρα, πήγα. Ένα λεπτό, έπαιξε το ΡΙΚ είδηση ότι αποβιάζατε. Ναι, όταν έπαθα το... Ναι, αλλά δεν είχατε πεθάνει. Το έφυγες... Αφού σταμάτησε 4 λεπτά, 3 δευτερόλεπτα. Και μετά με παράφερα πίσω. Ναι, όμως έπαιξαν είδηση, έφυγε ο Ζένιος. Έγραψε, έφυγε ο Ζένιος. Είχε περίπου 3.000, όπως μου λένε, 3.000 και άτομα κάτω από το νοσοκομείο. Και έκανα 16 μέρες μέσα στο νοσοκομείο. Το έφυγε σημαίνει ότι πέθανε ο άνθρωπος. Ναι. Καλά, αφού και ήταν δύο γιατροί που παρακολουθούσαν. Ο ένας έλεγε ότι αν έρθει πίσω, δεν θα έρθει, αν έρθει πίσω θα είναι φυτό. Άγια μου, χτυπώ ξύλο. Το μόνο... Του τι περίπε, τι αλλάξες σας, ναι. Ναι, με ρώτησες... Για τα λεφτά. Για τα λεφτά. Και λέω, εάν δεν έρχομαι να πείσω, έζησα τη ζωή μου. Μα τα λεφτά τι είναι. Τι είναι τα λεφτά. Χαρτί. Αλλά ωραία να τα έχεις. Να αγοράζεις ένα δώρο σε αυτή την κοπέλα, στο φίλο μου εδώ. Είναι ωραία. Όταν δεν έχεις τα λεφτά, όπως... Όπως καταντήσαμε τώρα, δόξα στον Θεό, έχω να φάω. Να φάω έχω. Αλλά με αυτό που έκαναμε με το Βίχα το καλοκαίρι για τις άπορες οικογένειες, είδα ότι πραγματικά πεινάει ο κόσμος. Καλό με πείνα. Και πολλές φορές που θέτουμε ότι δυστυχώς και οι κυβερνήσεις άικασαν τον κόσμο και η νέα γενιά. Λέω τη νέα γενιά γιατί ανήκω και εγώ σε τούτην και βλέπω τα. Ξεκρέμαστος. Ναι. Δηλαδή θεωρείται πολυτέλεια να μπορείς να έχεις ένα σπίτι να μείνεις. Ένα διαμέρισμα να μείνεις. Αν μπορείς να κάνεις τώρα σπίτι. Όχι. Λέω είναι πολυτέλεια. Α, είναι πολυτέλεια αυτό. Θεωρείσαι πλούσιος. Πράγματι, πράγματι, μακάρι να υπήρχαν έστω και 10 άνθρωποι σαν το Βίχα. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος βοηθά. Βοηθά. Και τώρα που συνεργαστήκαμε, κάναμε πόσες παραστάσεις για τις άπορες οικογένειες, για τα μωρά, κάναμε με τη Στολανίτιο, για τα μωρά, για αυτά. Εμάς δεν μας στήχησε τίποτα. Μας στήχησε μία ώρα την ημέρα
για να κάνουμε μια παράσταση, αλλά είδα κόσμο που πεινά. Λέμε τη λέξη, πεινάει ο κόσμος, αλλά αν το δεις είναι διαφορετικά. Θέλω να, έτσι να πιάσω ένα κομμάτι από το βουράτε του γειτόνι το 2010. Σε συνεχές κουβέντας που έχουμε, βγήκατε στην Ολομέλα της Βουλής με μοντάζ φυσικά, ναι, και κάνατε μια επική ομιλία. Τι θυμάστε? Και ό,τι είπα. Πόσον επίκαιρη είναι? Αφού ρώτησα τον το Τσάκα, είχε πληροφορία, ρε Γιώργο? Λέει όχι. Σε το μυστικό υπηρεσιών. Έβλεπε. Αλλά πόσον ήταν, και ήταν πολύ έξυπνη σκηνή εκείνη. Για τον κόσμο που δεν το θυμάται ή που δεν το είδε, να πω έτσι 2-3 πράγματα. Δυστυχώς επτωχεύσαμε. Τώρα μας έμεινε το στελίφι. Το στελίφι είναι το ξύλο του κούσπου. Και ανέφερε το ο Ρίκος Μάππουρος, διότι είχε την ατάκα, έχει κούσπο στο Μιτσερό. Απλά για να καταλάβει και ο κόσμος που μπορεί, που δεν νομίζω να μην έχει υπόψη του, αλλά αν έπιανα και εγώ 10.000 λίρες, όχι ευρώ, δέχομαι να μου κόψετε το 20%. Και ερχόμαστε 13 χρόνια μετά, κύριε Ζένιο μου, πόσο επίκαιρη παραμένει τούτη ομιλία του Ρίκου του Μάππουρου. Τι 13, και συζητούμε. Τι 13 χρόνια μετά. 13 είναι το 2010 τότε. Το 10. Ναι. Εν του νέου κύκλου που έκαμε. Νέου κύκλου τα 14 επεισόδια. Ναι, που έκαμε μετά. Λέω του πρώτου κύκλου. Ναι. Αν νομίζω να φανικά σας πολλά. Όχι, εν του νέου. Ναι. Και ερχόμαστε και συζητούμε για το συντάξεις, το πέναλτι του 12% που κοφκούν του κόσμου. Ενώ το 2012 που ψηφίσασαν οι βουλευτές για τις συντάξεις των υπουργών και των βουλευτών, έβαλαν το να πιάνουν από το 60% έτος οι κυρίοι. Μπράβο. Ενώ πόσον επίκαιρον είναι. Έβλεπα το προχτές και λέω, για να δεις καμιά φορά, ότι τούτος ο τόπος κάνει κύκλους, ανακυκλώνει προβλήματα του συνέχεια. Κάποιος πολιτικός, όνομα και μη χωριό. Ρε, μα πότε το κάμε, τι μου τζάμε εγώ, ρε. Γίνεται να με θυμάμαι. Εδώ το μπορεί να χάσεις το μνημονικό σου, ξέρω εγώ. Ρε, έμπα και κάμε τε μοντάζ. Μα δεν μοντάζ να κάνω. Να μου το μοντάζ. Αλλά όντως ήταν, και είναι η κουβέντα, ήταν αληθεύτηκε. Και μιλούμε ότι ήταν που μπαίναμε στην κρίση, δεν ότι ήταν κατόπιν εορτής. Ναι. Το 10. Και τούτο, ναι, όποιος θέλει, εντάξει, να τα παίξουμε και εμείς έτσι σε κομμάτια στο πόρταλ, μπορεί να το βρει στο διαδίκτυο την ομιλία του Ρίκου του Μαπφουρού στην Βουλή. Ναι, να νομίζω κάπου την έχω μες στο... Υπάρχει στο διαδίκτυο. Ενώ μπορεί να... Ναι. Πάντω εκείνο το Ομάρ Σαρίφ υπάρχει στο διαδίκτυο. Μα ναι, όλα υπάρχουν, ναι. Όλα υπάρχουν. Και η ταινία το... Με τον Kevin Costner, πέτε μου το shot, πώς το είπαμε, Woman of Straw. Kevin Costner, Sean Connery, sorry. Το Woman of Straw υπάρχει. Ναι, αυτό... έδειξε το, ποιος μου το έδειξε. Μια φορά είδα το και ζήτησα το και τούτος ο... που ήταν ιστορικ τότε και έκαμε το... τώρα έκαμε το γιόντο στον Αλφα. Ου Παναγία μου, ο δημοσιογράφος. Λέμε Σανός. Μιλάς για... όχι στον Αλφα, στο Αντένα που λέεις. Για ποιο λέεις? Στον Αλφα. Α, ο τετατέ, το Τάσος, ο Τρίφωνας. Τάσος. Που μου πήγε μια συνέντευξη, θυμούμαι παλιά. Ναι. Έδειξε το. Υπάρχει. Εντάξει, πήραμε τον Λίον, πήραμε τα φέραμεντα. Θέλω έτσι να αναφερθούμε και στην περίοδο του Μανώλη και της Κατίνας. Ήταν έτσι μια... Εγώ προσωπικά σαν ηθοποιόν εν την περίοδο που σας έμαθα. Μανώλης και Κατίνα, όπως το Κωνσταντίνος και Ελένης. Ναι, ήταν το αντίστοιχο το Κυπριακό. Θυμάστε την ατάκα που
ελέατε στην Κατίνα. Κατάλαβες, Κατίνα. Κατάλαβα να δεις. Και νομίζω τα πλήστα επεισόδια μετούν την ατάκα που εκλεία. Ναι. Αν όχι όλα. Όλα μετούν την ατάκα. Ήταν έτσι πολλά χαρακτηριστική. Κατάλαβε. Εκείνο πήγαινε 9 χρόνια εκείνο. Ναι, ναι. Τι το έκαμε έτσι ιδιαίτερον και πήγαινε 9 χρόνια, θεωρείτε? Ο κόσμος. Ο κόσμος του άρεσε. Του άρεσε και... Ξέρεις, υπάρχουν νούμερα στην τηλεόραση. Κάνεις μια σειρά και έχει νούμερα, δηλαδή δίνουμε, ξέρω, 1000, 2000 τηλεοράσεις σε κόσμον άσχετον κόσμο, και θέλω να δουν και μετρούσει ποια σειρά σαν το βουράδι γειτόνι. Ναι. Εκούμπησε 87%. Το... Έχει ένα το οποίο. Το τελευταίο είναι... επεισόδιο εννοείται ή γενικά? Το επεισόδιο. Το επεισόδιο. Όχι, εννοώ, μιλάτε, το 87 ήταν το peak του που ήταν το τελευταίο επεισόδιο ή γενικά ήταν τζάμε που κείμενε του. Όχι, από την αρχή ήταν. Από την αρχή ήταν. Αφού θυμάμαι τον Μαγκαρίτη τον Άντιν, ο οποίος ξέρω εγώ πόσο πήγαν οι διαφημίσεις πάνω. Και ήταν λίρες τότε, που η λίρα ήταν τόση. Ναι. Θέλω έτσι και ένα σύντομο σχόλιο για το κάμπινγκ. Ήταν ακόμα μια επιτυχημένη κυπριακή σειρά. Ήταν. Βλέπω τα ευτυχώς τα μωρά που δεν με φωνάζουν πλέον το ρίχο των μαπουρών. Πολύ, πάρα πολύ. Και ένα διάστημα με φωνάζαμε το αγαπάκι. Το αγαπάκι. Και λέω ευτυχώς έφυγαμε από το ρίχο των μαπουρών. Ναι, διότι υπάρχουν έτσι 2-3 κυπριακές. Είναι αυτό που είπες. Ήταν οι ατάκες. Είχε πολύ καλούς ηθοποιούς. Πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς. Το σενάριο δεν ήταν. Ήταν κάτι το πρωτότυπο. Ήταν, ναι. Ήταν κάτι το πρωτότυπο. Και επειδή ένιξαν και νομίζω και ξεκάθαρο χαρακτήρα. Ήταν κωμωδιά, ήταν θρίλερ, ήταν... Αυτό είναι. Ήταν μαύρη, για μένα ήταν μαύρη κωμωδιά. Ναι. Είχε διάφορα στοιχεία και νομίζω είναι τούτο που αγαπήθηκε, ναι, τον κόσμο. Και είναι τούτο που λέγαμε και πριν το γυρίσμα ότι ήταν και το χτίσιμο των χαρακτήρων. Αλλά τα μωρά. Τα μωρά. Χτες. Μου λέει το βλέπω, λέω του το λέει, μα ήταν, θα ήταν 5-6 χρονό και ο Παϊσίου που λένε, ναι, μάνα μου, το ρίχο το μάπ, ναι. Όχι το Σαβάκι, το κάμπινγκ, ναι. Λέω του, ρε, θωρείς το κάμπινγκ, λέει, ναι, ναι. Είναι μυστηρία πράγματα τότε. Ο κόσμος είναι, αλλά μετρούν τώρα με τους αριθμούς. Με τους αριθμούς. Και όταν μια σειρά πιάσει, ας πούμε, 3-4 σε νούμερο, 5, τότε κατεβάζονται. Εντάξει, νομίζω ότι η αξία μιας σειράς μπορεί και να μετρέται με τον λάθος τρόπο. Όχι μπορεί, σίγουρα μετριέται με τον λάθος τρόπο στην Κύπρο. Υπάρχει για μαφία. Λέω μαφία, εγώ λέω τα καθαρά. Καλά κάνετε. Υπάρχει και μαφία. Να δεν τα πείτε εσείς, ποιος δεν τα πει. Υπάρχει και μαφία. Διότι κατεβήκε σειρά. Κατεβήκε σειρά. Κατάλαβα για ποια εννοείται. Που έπιανε νούμερα και έμεινε σειρά που δεν έπιανε τίποτε σχεδόν. Ναι. Και ο κόσμος φώναζε, ο κόσμος. Μα αφού δεν έβγαμε στο τούτο. Εμείς, λέω τους παιδιά, δεν ξέρω τίποτα. Κατανοητό. Κύριε Ζένιο μου, επειδή για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο το συγκεκριμένο και θέλω ότι ρωτώ όλους τους καλεσμένους που περνούν δαμέ, κυπριακό. Υπάρχει ελπίδα για να δούμε επανενωμένο τον τόπο μας ή το τρένο έχει ήδη χαθεί? Είναι αυτό που με απασχολεί. Και λυπάμαι για τα... Καλά. Ευτυχώς τα εγγόνια μου, ο πιο μικρός είναι 7 χρονών. Να μην καταργηθεί το Κυπριακό.
γιατί θα ξεχάσουμε, πρώτα θα χαθεί η κουλτούρα μας, θα ξεχάσουμε τη γλώσσα μας, τα έθιμά μας, και βλέπω ο κρατικός, το ΡΙΚ, το οποίο είναι το σπίτι μου, ήταν το σπίτι μου όταν ήρθα στην Κύπρο για πόσα χρόνια. Ήταν δύο φορές η εβδομάδα, σου λέω, μαυρό άσπρο. Ναι. Έκανα και την πρώτη πανελλήνια σειρά του καταστιών της Μανταρής. Ήταν ο λόγος που έμεινα τα μέσα. Βλέπω τώρα, παρακολουθώ το ΡΙΚ. Βλέπω τώρα κάτι, πράγματα τα οποία τι θέλουν να πω δεν ξέρω. Προχτές εθώρου μια σειρά αστυνομική. Εντάξει. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν εγώ, αλλά είναι το μόνο κανάλι, το κρατικό κανάλι είναι αυτό που πρέπει να κρατήσει τα κυπριακά, και, όπως, και βλέπω ότι σχεδόν όλα τα κανάλια άρχισαν να καταργούν τα κυπριακά. Και, πιο φτηνά φέρνουμε από την Ελλάδα, πιο φτηνά φέρνουμε από την Ιουγκοσλαβία. Λέτε τις κυπριακές παραγωγές ή την κυπριακή κουλτούρα? Και κυπριακές παραγωγές και την κυπριακή κουλτούρα. Και την κυπριακή κουλτούρα. Η γλώσσα μας είναι πολύ πλούσια γλώσσα. Αλλά εμένα μου πήρε χρόνια να το καταλάβω, γιατί είχα ένα λεξικό πάντα. Θυμάμαι μια φορά που έκανα ένα κυπριωτικό σκέτς, μόλις ήρθε. Και είχα μια σκηνή που μου λέει, κοίτα, πήγαινε για μέσα στη Μοσφυλιά. Και πάω και αγκάθια. Αγκάθια, δεν έχει είδαμε αγκάθια, λέω της. Πού έχει αγκάθια? Ο αγκάθια, λέει μου, κοίταξε. Αγκάθια σημαίνει κοίταξε. Πάρα πολλές λέξεις. Όλα αυτά αρχίζουν να... Και ακόμα και τα κυπριακά σκέτς που κάνει το ΡΙΚ τώρα. Είναι διαφορετικά. Με την ελληνική, με την ελλαδική φόρμουλα. Ναι. Εντάξει, και εμείς, παρόλο που υπηρετούμε τη δημοσιογραφία, βλέπετε ότι επιλέγουμε να κάνουμε τούτες ώρες τις κουβέντες στην κυπριακή διαλεκτό, διότι εντάξει, παίρνει μας και το διαδικτύο, ενώ υπάρχει δυνατότητα, πιο ευηχό. Στην τηλεόραση, δεν ξέρω, νομίζω μπορεί να μην τους ακούετε και ευήχει κυπριακή διάλεκτος, δεν το ξέρω. Και εντάξει, προσπαθούμε να κρατήσουμε έτσι ζωντανή και τη διάλεκτο, διότι είναι σημαντική. Μα πρέπει. Πρέπει, διότι αν χαθεί και τούτο, χαθήκαμε. Κύριε Ζενιό μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε έτσι σήμερα και κάναμε την ωραία την συζήτηση. Πραγματικά ένιωσα τόσο άνετα για πρώτη φορά σε συνέντευξη, που μπορεί να είπα και πράγματα που δεν έπρεπε να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και το εκτιμώ. Και έτσι να σας ευχηθώ να είσαστε υγιέστατος, να σας απολαμβάνουμε για ακόμα πολλά χρόνια στους τηλεοπτικούς μας δέχτες και όχι μόνο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Φίλοι και φίλες, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Μπορείτε να κατεβάσετε το application της Cyprus Times για να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις και να κάνετε και subscribe στο YouTube channel της Cyprus Times για να ενημερώνεστε για το υλικό που αναρτάτε και για τα νέα επεισόδια του Off The Record Podcast. Φίλοι και φίλοι, καλή συνέχεια σε όλες και όλους.